Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση! Σήμερα θα ακούσουμε από τον κύριο Θανάση Κόλλια για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή με θέμα την πρόνοια του Θεού από το κατά Μανθαίου Ευαγγελίου, κεφάλαιο 6, στίχοι 22 έως 33. Καλημέρα σας αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα η τρίτη Κυριακή του Μανθαίου θα ακούσουμε από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μανθαίου το έκτο κεφάλαιο στίχους 22-33. Θα σας διαβάσω του στίχους 31-33 στο αρχαίο και μετά τη μετάφραση του κύριου Τρεμπέλα. «Μη ουν μεριμνήσετε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα, πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρο πατήρ ημών ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και τα αυτά πάντα προστιθήσετε ημίν». Δηλαδή, μην καταληφθείτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχον φροντίδα λέγοντες, τι θα φάγουμεν, τι θα πιούμεν, ή τι θα πευληθούμεν ως ένδυμα, διότι οι εθνικοί και οι δωρολάτρε που αγνοούν ολοτελώς τα ασυγκρήτου αξία σουράνια αγαθά, ζητούν όλα αυτά τα μάτια και φθαρτά, ως τα μόνα σοβαρά και απαραίτητα. Σεις όμως μη ανησυχείτε δι' αυτά, διότι ο πατήρς σας ο ουρανίος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και συνεπώς θα σας τα δώσει αυτός. Ζητείτε δε πρωτίστως και κυρίως τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού και την απόκτηση των αρετών που ο Θεός ζητεί από σας ως όρον για να σας χαρίσει τα αγαθά τα αυτά. Και τότε όλα αυτά τα επίγεια θα σας δοθούν μαζί με εκείνα. Ανησυχούμενοι άνθρωποι, αγωνιούμεν, γεμίζει η ψυχή μας από άγχος για το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το πώς θα ζει. Για το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Και πώς θα κατορθώσουμε να αποκτήσουμε όλα τα υλικά αγαθά, τα απαραίτητα, για τη συντήρησή μας. Γιατί όμως αγωνιούμε. Διότι λησμονούμε τις μεγάλες αλήθειες που μας τονίζει το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο ο Κύριος μας. Λησμονούμε ότι υπάρχει ο ουράνιος πατήρ μας, ο γεμάτος αγάπη και στοργή για τα πλάσματά του. Λησμονούμε την παντοδύναμον και πανάγωθον πρόνοιάν του ημάς. Και γι' αυτό σήμερα θα ήταν καλό και ίσως βοηθητικό να ασχοληθούμε λιγάκι με την και για την πρόνοια του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έπλασε ο Θεός τον κόσμο και τον εγκατέλειψε στην τύφη του, κάθε άλλο. Προνοεί και ενδιαφέρεται δι' αυτόν, για τη συντήρησή του, την αύξησή του, την όλη του ζωή. Είναι αυτή η αλήθεια θεμελιώδης της χριστιανικής μας πίστεως και ενδιαφέρεται πρωτίστως για την υλική δημιουργία του ο Θεός και τη συντηρεί μέχρι λεπτομεριών. Τι μας είπε ο Κύριος σήμερα? Ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει τα πτηνά του ουρανού και ο Θεός είναι πάλι εκείνος που ντύνει με τόσο εξαιρετικά και ωραία φορέματα τα κρίνα του αγρού. Και εις άλλην περίστασιν πάλι ο Κύριος μας εβεβαιώσε ότι και ένας πουργητάκι δεν πέφτει στη γη χωρίς ο πατήρ ο καλός μας Θεός να γνωρίζει. Τα πάντα δηλαδή στην ελληνική δημιουργία βρίσκονται κάτω από την ιστορική φροντίδα του Θεού μας. Αυτός άλλωστε δεν κανονίζεται σε εποχάς του έτους την καρποφορία των αγρών, τα γεννήματα της γης. Πόσο αυτό είναι αληθινό φαίνεται από τους καιρούς της ξηρασίας ή της ανομβρίας ή όταν πέσει η ακρίδα και άλλη παρόμοια θεομηνία. Τότε μόνον η μεταπίστεως καταφυγής των θεών μπορεί να σώσει.
και μετά την θέλησή μας προς Αυτόν, μετά την λιτανία μας έρχεται η βροχή, φεύγει η ακρίδα. Όλα τα άλλα ανθρώπινα μέσα είναι ανίκανα να μας σώσουν, διότι κυβερνήτες της δημιουργίας είναι ο Θεός μας. Αν δηλαδή εκτάτως και κατά εξαίρεση επιτρέπει δοκιμασίες, αυτά είναι ολίγοι και προσωρινέ. Ο κανόν είναι ότι η πρόνοια του χαρίζει οτιδήποτε χρειάζεται για να συνεχίσει την ζωή της στην δημιουργία, για να υπάρχουν τα ζώα και τα φυτά, για να κινούνται οι άνεμοι και τα νερά, για να ανατέλει και δύο ο ήλιος, τα άστρα, η σελήνη, για να πορεύεται η δημιουργία όλη τον δρόμο που η αγαθότητα του Θεού έχει καθορίσει από εταπολή της κόσμου. Και όλα αυτά δια του καλού του ανθρώπου. Δια τον άνθρωπο έγινε η υλική δημιουργία και στον άνθρωπο εκδηλώνεται πολύ περισσότερο κατά εκπληκτικών τρόπων η Θεία Πρόνοια. Τι είπε πάλι σήμερα ο Κύριος? Όχι εμείς μάλλον διαφέρεται των πετεινών του ουρανού. Αφού λοιπόν είστε πολύ ανώτεροι των πετεινών και αφού δια εκείνα φροντίζει ο ουράνιος πετήρ, δεν θα φροντίσει για εσάς. Πολύ περισσότερο θα φροντίσει για την τροφή σας, το ένδυμά σας, την κατοικία σας, τη συντήρησή σας, για όλα όσα είναι απαραίτητα για την ζωή σας. Και η καθημερινή πείρα βεβαιώνει αυτό, που τόσο ωραία λέει ο λαός μας, έχει για όλους ο Θεός. Διότι ο Θεός είναι πατήρ μας, όπως το είπε ο Κύριος, και επομένως δεν είναι ποτέ δυνατόν η πατρική του αγάπη να καταλήψει τα παιδιά του. Ο ίδιος το υποσχέθη. Δεν θα σας αφήσω και δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Αυτός δεν έθεψε 40 χρόνια τους Εβραίους στην έρημο. Αυτός δεν έστειλε τον κόρακα στον προφήτη Μιλιάν. Αυτός δεν εχόρτασε τις 5.000 χωρίς τα γενικόπεδα και κατόπιν τις 4.000 στον έρημο τόπο της Γαλιλαίας. Όταν είμαστε οι δικοί του, όταν τον πιστεύουμε, τότε μας χαρίζει όλα τα υλικά αγαθά που έχουμε ανάγκη για τη ζωή μας. «Ταύτα πάντα προστηθήσετε ημίν», τόνισε ο Κύριος. Είναι διαπιστωμένα από παλιά όλα αυτά. Ήδη ο Αποφυτάνα Ξαβή του είχε βεβαιώσει από την πείρα του. «Νεότερος εγενόμην και γάρι γύρασα και όχι είδον δίκιο ανακατελειμμένο. Δεν το σπέρμα αυτούς ζητούν άρθους», γράφει εις ο 36ον ψαλμόν του, στίχο 25. «Εις όλην του τη ζωή, μέχρι τα γενιάτια του, δεν είδε τον δίκαιον τον άνθρωπο του Θεού να στερείται, να υποφέρει, να είναι εγκαταλειμμένος. Ούτε τα παιδιά του να ψωμοζητούν». Η πραγματικότητα δε αυτή της πρόνοιας του Θεού επιβεβαιώνεται εις κάθε εποχή, μέχρι και σήμερα. Ίσως ο πιστός, ο ευσεβής, να μην έχει πλούσια άφθονα τα υλικά αγαθά. Τα απαραίτητα όμως δεν θα τα στερηθεί ποτέ. Ο Κύριος δεν θα τον αφήσει ποτέ. Θα του δώσει οτιδήποτε χρειάζεται αυτός και η οικογένειά του. Μα πώς όχι. Ο Κύριος εκδηλώνει την αγαθότητά του και την γωνιά του για όλους και δύο τους απίσους ακόμα. Τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, λέει. Στο κατά Ματθαίο 5ο κεφάλαιο, στίχος 45. Δίδει δηλαδή όλα τα προσωήν αναγκαία και προς τους εχθρούς του. Είναι ποτέ λοιπόν δυνατόν να τα στηρίσει από τους δικούς του? Ασφαλώς όχι. Η πρόνοιά του θα εκδηλωθεί ακόμη πλουσιωτέρα, ακόμα περισσότερο στοργική, προς τους αφοσιωμένους εις αυτόν. Καλή σας σήμερα, αγαπητοί μου. Ως δωδεκάπυρσος λιχνία έλαμψας, οι δωδεκά ρυθμοί Χριστού Απόστολοι, Πέτρων και Παύλων Σιλουκά, Ανδρέα και Ιωάννη, Βαρθολομαίων, Φιλιππών, Συν Ματθαίο και Σιμώνη, Μάρκος και Ιακώβος και Θωμάς.
σαν τους πίστη βόντας χαίρετε λόγου αυτόπτε. Από τους βίους των Αγίων, 28 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Σεργίου του Δικαίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο δίκαιος Σέργιος καταγόταν από την Κομόπολη Νικήτια της Αμάστρητος του Ευξήνου Πόντου. Η οικογένειά του ήταν διακεκριμένη συγγενής της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, συζύγου του αυτοκράτορα Θεοφύλου. Μπόρεσε λοιπόν ο Σέργιος να εκπαιδευτεί και να φτάσει σε μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. Αν και ο Θεόφιλος ήταν θερμός προστάτης των οικονομάχων, ο Σέργιος έμεινε πιστός στις ορθόδοξες τάξεις και μόχθησε πολύ για την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Πολλούς μάλιστα υπερασπιστές των Αγίων εικόνων προστάτεψε κατά τον διωγμό τους και όταν πέθανε ο Θεόφιλος συνετέλεσε με την επιρροή του να ενισχυθεί η γνώμη της Θεοδόρας για την αναστήλωση των εικόνων. Ο Σέργιος πέθανε στην Κρήτη και τάφηκε στη Μονή του Μαγίστρου. Αργότερα τα λείψανά του ανακομίστηκαν και δόθηκαν στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου που είχε χτίσει ο ίδιος στον κόλπο της Νικομίδιας και η οποία λεγόταν του Νικητιάτου επειδή ο κτήτορ αυτής ήταν από την Κομόπολη Νικήτια. Από το βίο των Αγίων μας, η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις για αυτή την μεγάλη εορτή. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, οι Ρωμαίοι, ήταν αδέρφια και κατάγονταν από τη Ρώμη. Σπούδασαν και οι δύο την ιατρική και εξάσκησαν αυτή όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά σαν φιλανθρωπική διακονία. Χρήματα δεν δέχονταν, ούτε από φτωχό, αλλά ούτε και από πλούσιο. Κυρίως έτρεχαν και πρόσφεραν πρόθυμα τις υπηρεσίες τους στους φτωχούς παρά στους πλουσίους. Διότι όπως έλεγαν, μια καλύβα έχει περισσότερη ανάγκη από ένα παλάτι. Αλλά και όταν θεράπευαν κάποιον ασθενή πλούσιο, και αυτός με τη βία τους ανάγκαζε να δεχτούν αμοιβή, αυτοί τους σημείωναν το όνομα ενός φτωχού ασθενούς και τον προέτρεπαν σε αυτό να δώσει την αμοιβή τους. Ο Θεός μάλιστα ευλόγησε την ιατρική τους και με θαυματουργική δύναμη. Αυτό όμως κίνησε το φθόνο των άλλων γιατρών, με πρώτο το δάσκαλό τους, που τους μισούσε επιπλέον διότι αυτοί ήταν χριστιανοί. Κάποια μέρα λοιπόν, ενώ μάζευαν θεραπευτικά βότανα, τους δολοφόνησαν αφού τους έσπρωξαν με ορμή στον γκρεμό. Φάνηκε έτσι η καταστρεπτική ιδιοτέλεια των συναδέλφων τους και αντίθετα πόση Φιλαδελφία ανυπόκριτη, Φιλαδελφία ελεύθερη από κάθε προσποίηση και υποκρισία καλλιεργούσαν οι δύο Άγιοι Ανάργυροι. Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματούργοι επισκέψαστε τας ασθενείας ημών δωρεάν ελάβετε δωρεάν δότε ημίν. Από τους βίους των Αγίων μας, 3 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ανατολίου. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Ο Ανατόλιος έγινε Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης 2 μήνες μετά τον άδικο φόνο του Πατριάρχη Φλαβιανού στις 11 Αυγούστου του 449 από τον αιρετικό Διόσκορο και τους συνεργάτες του. Ο Ανατόλιος ήταν γέννημα της Αλεξάνδρειας και χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλο. Ο αιρετικός Πατριάρχης Αλεξανδρίας Διόσκορος υποστήριξε την εκλογή του Ανατολίου με την ελπίδα ότι θα τον έχει υποχείριό του.
Διαψεύστηκε όμως. Ο Ανατόλιος αναδείχθηκε πιστός και θαραλέος, υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Επί της Πατριαρχίας του συνήλθε το 451 η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα, που καταδίκωσε την αίρεση του ευτυχούς. Επί Ανατολίου επίσης ανακομίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη τα λείψανα των 40 Αγίων που μαρτύρησαν στη Σεβάστια. Επί της Πατριαρχίας του πάλι, η Βασίλισσα Πουλχερία έκτισε το 450 τους έξοχους ναούς της Θεοτόκου, των Χαλκοπρατίων, των Βλαχερνών και της Οδηγητρίας. Ο Πατριάρχης Ανατόλιος πέθανε τον Ιούλιο του 458, αφού ωφέλησε σημαντικά την πίστη και την Εκκλησία. Τρία πουλάκια μαναμαν καθόντανε, τρία πουλάκια μαναμαν καθόντανε, στις ναούσας του Καστρώμα Κρινίτσα, αμούκαιμο που έχει Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον 8ο Ψαλμό. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο? Αν κάποιο βράδυ υψώσουμε τα βλέμματά μας στον ουρανό, θα δούμε με το γυμνό μάτι τα πολυάριθμα αστέρια που σαν καντιλάκια φωτίζουν και μαζί με το θαμπό φως της σελήνης δίδουν μια μαγευτική εικόνα γεμάτη έκσταση και θαυμασμό.
Και αν περιμένουμε να ξεπροβάλλει στον ορίζοντα το λαμπρό αστέρι της ημέρας ο ήλιος, τις πρώτες πρωινές ώρες με τη γεμάτη μεγαλοπρέπεια ανατολή του, και αν θελήσουμε να αγκαλιάσουμε με το βλέμμα μας τις πανύψηλες κορυφές των ωραίων, με τα πυκνά δάση και τα την οριώδη βλάστηση, τους καταπράσινους κάμπους, τα μικρά ριάκια και τα μεγάλα ποτάμια, τις πηγές των υδάτων, τις όμορφες λίμνες και τις απέραντες θάλασσες, αν συνεχίσουμε να παρατηρούμε τον θαυμάσιο αυτόν ζωγραφικό πίνακα του σύμπαντος, εύλογα θα διερωτηθούμε ποιος τα έκανε όλα αυτά, ποιος έκανε τον ήλιο με τη σελήνη και τα αναρρύθμιτα ουράνια σώματα, τα οποία στροβιλίζονται στο άπειρο και κινούνται με ελεγγυώδη ταχύτητα και μάλιστα με τόση αρμονία, ώστε ποτέ να μην συγκρούονται μεταξύ των. Ποιος έκανε και τον δικό μας πλανήτη με τα μαγευτικά τοπία, με τα αναρρύθμιτα σμήνη των πουλιών, με τα πολύχρωμα λουλούδια, με τις κρυστάλλινες πηγές. Ποιος πλούτησε τους ωκεανούς με τα πλήθη των ιχθύων και τα δάση με τα πολυάριθμα ζώα. Ποιος έκανε τον κυρίαρχο και εξουσιαστή της γης, το αριστοτέχνημα αυτό της δημιουργίας των άνθρωπων, η παρουσία του οποίου δίδει ομορφιά και χάρη στον πλανήτη μας. Στο βασικό και θεμελιώδες αυτό ερώτημα βιάζονται μερικοί επιπόλαιοι με την βραχνή τους την φωνή να μας δώσουν κάποια απάντηση. Είναι η φωνή των παραλόγων, οι οποίοι μας λέγουν «Ξέρετε, όλα αυτά που βλέπετε, όλα βρέθηκαν τυχαία και συμπτωματικά. Όλος αυτός ο θαυμάσιος κόσμος της δημιουργίας είναι δημιούργημα της τύχης». Η απάντηση δεν έχει καμιά επιστημονική και ιστορική τεκμηρίωση και ανήκει το λιγότερο στον χώρο του παραλόγου. Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι τότε θα συμφωνήσουμε μαζί τους αν μπορέσουν να μας αποδείξουν ότι το ρολόγι που φορούν στο χέρι τους, το σπίτι στο οποίο κατοικούν, η πόλη στην οποία διαμένουν, το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους, ο ιερός ναός στον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί, το εργοστάσιο στο οποίο εργάζονται οι εργάτες, τα αυτοκίνητα που τρέχουν μανιασμένα επάνω στην άσφαλτο, τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς, τα καράβια που αυλακώνουν τους ωκεανούς, αν όλα αυτά μας αποδείξουν ότι βρέθηκαν τυχαία, τότε είμεθα πρόθυμοι να δεχθούμε, χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι δημιούργημα της τύχης. Αν για την δημιουργία όλων αυτών χρειάστηκε κάποιος νους να σχεδιάσει, κάποια τσέπη να αδειάσει, κάποιο χέρι να κουραστεί, πολύ περισσότερο για το σύμπαν ολόκληρο χρειάστηκε κάποιος δημιουργός. Στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα, μια είναι η ατράνταχτη αλήθεια. Ο Θεός επίησε τον ουρανό και την γη, ο Θεός επίησε την ξηράν και την θάλασσαν, ο Θεός επλούτησε τους ωκεανούς με το αμέτρητο πλήθος των ιχθύων, ο Θεός επρικοδότησε τα πυκνά δάση με τα αναρρύθμιτα σμήνη των πουλιών. Ο Θεός ενδημιούργησε τον κόσμο ολόκληρον. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Η Αγία Γραφή στο θέμα της δημιουργίας είναι σαφής και κατηγορηματική. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Αγαπητοί ακροατές, στις ημέρες μας πολύ λόγος γίνεται από τους παραλόγους κήρυγας της δημιουργίας του κόσμου, από την τύχη και του ανθρώπου ως εξελικτικού προϊόντος του πυθίκου. Η επιθετικότητα μάλιστα αυτών των ανθρώπων βρίσκεται σε τέτοια έξαρση που νομίζει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί παρεφρόνησαν και έχασαν κάθε στοιχείο λογικής. Ασφαλώς πρόκειται για ανθρώπους χωρίς ηθική υποδομή, χωρίς ίχνος ντροπής και προπαντός για πλαστογράφους της επιστήμης, όταν μάλιστα τις απατηλές θεωρίες προσπαθούν να τις παρουσιάσουν ότι είναι τα αποφθέγματα της επιστήμης. Αυτό και απάτη λέγεται και ψεύδος χαρακτηρίζεται και κακοήθεια χειρής του είδους, διότι η επιστήμη ουδέποτε μπορεί να ισχυριστεί παράλογα πράγματα. Σκέψεις από τους πατέρες της Εκκλησίας. Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις του ιερομόναχου Γρηγορίου για το πώς να ετοιμαζόμαστε κατάλληλα για τον εκκλησιασμό. Πριν μεταβούμε στο ναό του Κυρίου για να εκκλησιαστούμε, πρέπει να προετοιμαστούμε, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Η πνευματική προετοιμασία είναι να συγχωρήσουμε όσους μας έφτεξαν, να αισθανόμαστε αγάπη για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Η εντολή του Κυρίου είναι σαφής. Όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατάτινος, είναι και ο πατήρι μόνο εν της ουρανής, αφίει μην τα παραπτώματα ημών. Μάρκου 11:25. Στην αρχαία λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, πρώτου ασπασμού της αγάπης, λέει ο διάκονος προς τον λαό.
Μη της κατάτινος, μη της εν υποκρίση. Δηλαδή κανένας από τους συμμετέχοντας στην Θεία Λειτουργία να μην έχει κάτι εναντίον οποιουδήποτε αδελφού. Κανένας να μην ασπαστεί τον αδελφό του υποκριτικά. Αυτό δηλαδή που ζητάει η Αγία μας Εκκλησία με τον ασπασμό της αγάπης δεν είναι να δείξουμε ότι αγαπάμε τον αδελφό μας, αλλά να τον αγαπάμε πραγματικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος σε εκείνους που προσεύχονται χωρίς να έχουν συγχωρήσει τους εχθρούς τους, λέγει: «Πώς θέλεις να γίνει ο Δεσπότης Χριστός γλυκής και πράος, αφού σύ γίνεσαι στον συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις την γλώσσα σου σε προσευχή? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα και να θέλει να σου συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τις αμαρτίες του συνδούλου σου».
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society Sydney. Αγαπητοί μας ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.